Να φέρει ειρήνη, αγάπη, ασφάλεια, ευημερία σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη, εργάστηκε και εργάζεται σκληρά ώστε αφενός να αντιμετωπίσουν οι συμπολίτες μας με όσο γίνεται πιο ανώδυνο τρόπο τις συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων των τελευταίων χρόνων και αφετέρου να συνεχίσει το αναπτυξιακό κοινωνικό μεταρρυθμιστικό έργο. Στόχος είναι όταν επιτρέψουν οι διεθνείς συνθήκες η Ελλάδα να έχει έναν καταλυτικό ρόλο ως πόλος ανάπτυξης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη θα έχει την δικιά της πολύ σημαντική συμμετοχή στο εγχείρημα αυτό. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μια εορταστική αλλά και μια ουσιαστική παρουσία σήμερα εδώ, σε ένα κεντρικό κόμβο της πόλης μας. Η παρουσία της Τροχέας είναι εξαιρετικά σημαντική στο να ρυθμίζει την κυκλοφορία, στο να δίνει λύσεις στο νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης μας που είναι η κυκλοφορία. Θέλω να πιστεύω, και αυτό δεν είναι μια ευχή, είναι μια ουσιαστική προσδοκία η επόμενη χρονιά να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, να ολοκληρωθούν οι υποδομές, να έχουμε τον μετρό του χρόνου και το εκλογικό έτοιμο, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη όχι μόνο να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά να δει και λαμπερές στιγμές, στιγμές ανάπτυξης, να είναι μια ελκυστική πόλη, μια πόλη που δεν έχει δουλέψει τίποτα από καμία άλλη. Έτσι, αυτό είναι το καρδιά μου, έχουμε υγεία και όλες οι προσδοκίες μας την επόμενη χρονιά να ολοκληρωθούν, να δουν σαν δεύτερες. Χρόνια πολλά σας. Ευχαριστούμε πολύ τις γυναίκες και τους άντρες της ελληνικής αστυνομίας για όσα κάνουν για την ασφάλεια του πολίτη. Καλή χρονιά με υγεία και αισιοδοξία για το μέλλον σε όλους. Θεσσαλονίκης, αξιόμαχος συνεργάτης. Συνεργάτης που να μπορούμε να παράξουμε αποτέλεσμα, έτσι ώστε αυτή και την ομίχλη που βλέπουμε τώρα για το 2023 να την αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο με φωτεινά αποτελέσματα, γιατί η συνεργασία και η πίστη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό υποδηλώνει η σημερινή παρουσία όλων των φορέων. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ την Τροχέα της Θεσσαλονίκης για την αναβίωση αυτής της εορταστικής τελετής, όπως βέβαια ευχαριστώ με όλες τις δυνάμεις, τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για τον καθημερινό τους αγώνα όσον αφορά στην ασφάλειά μας. Τους συμπολίτες μου θέλω να σας ευχηθώ ένα χαρούμενο, γεμάτο υγεία και ελπίδα 2023 μέσα σε μια Θεσσαλονίκη που βελτιώνει συνεχώς τις υποδομές και συνεχώς εύχομαι και γνωρίζω ότι θα έχουν καλύτερη καθημερινότητα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, όπως όλους εκείνους οι οποίοι ξαγρυπνούν για τη δική μας ασφάλεια, για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Τα παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, τα παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και κρατούν τα σύνορά μας, τα χερσαία σύνορά μας, τα θαλάσσια σύνορά μας, τους ελληνικούς ουρανούς σφραγισμένους από κάθε κίνδυνο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Είμαστε στους δρόμους. Παρόλο που τα ακούμε καθημερινά, δεν είναι που είναι τροχονόμος εδώ, που είναι τροχονόμος εκεί, που είναι εκεί. Να ξέρετε ότι είμαστε στον δρόμο και δίνουμε ψυχή. Όντως εγώ και μετά οι συνεργάτες.
και από το βήμα εδώ που μου δίνετε δεν με ευχαριστήσω στους εργάτες. Γιατί χωρίς αυτούς εγώ είμαι άχρηστος. Και δίνουν να ξέρετε σας το λιγό μου πέντε εδώ και να τα ακούσουν όσοι θα τα ακούσουν και δεν τους κοιτούν. Δεν περισσεύει κανένας. Θα βάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο. Ελλείψεις υπάρχουν φυσικά και πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε. Και θέλουμε να μας συνδέεται και να βελτιωνόμαστε. Παρ' όλα αυτά η ελληνική αστυνομία βρίσκεται στους δρόμους και θα είναι για όλη τη διάρκεια των εορτών πιστή στο καθήκον και θέλω να βεβαιώσω τον ελληνικό λαό και τους πολίτες της Μακεδονίας ότι θα είμαστε στους δρόμους της σήμερα και αύριο και μετά και όσες μέρες χρειάζεται και θα προστατεύσουμε την ίδια περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων και θα το κάνουμε εντάξει όπου απαιτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι.